να ανακαλύψω και να σβήσω τη μάνα. Δεν θέλει να μιλήσει, εμείς δεν εκβιάζουμε ούτε βιάζουμε κανέναν. Όμως πίσω από αυτό βλέπεις, και το έχω να το πω για τον Δαβίδ και την Δαλιδά, βλέπεις μια βιτρίνα. Βλέπεις αυτή την καλοσύνη, αυτή την ουδετερότητα, την αδιαφορία που όλα είναι δόγματα και εκεί και εκεί και εκεί, και ξαφνικά του θίγεις το θέμα ότι είστε ειλικρινείς, έτσι. Η μάνα σου έχει κόντρα. Θεμητό και νόμιμο. Η μάνα δεν ήθελε να έρθει. Κάθε μάνα έχει κόντρα με το παιδί της. Διαφορά εποχής. Όχι, όλα είναι ήρεμα, ήσυχα. Τους είπατε κιόλας και μια κουβέντα και φύγανε. Εδώ δείχνει λοιπόν, και θα πω και του κυρίου Χατζηφώτη το ερώτημα. Γιατί ήρθατε τέλος πάντων. Εγώ δεν έφυγα πάντως. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει ένας στόχος. Τους βρήκατε, μιλήσατε, θέλω να πούν τις απόψεις τους. Θέλαμε να διερευνήσουμε τις απόψεις. Αλλά ξαφνικά όταν σε κλείνουν και μέσα και από το προσωπικό της μάνας, δεν φεύγεις. Τόση ώρα. Υπήρξε και μία απρέπεια, γιατί αυτή η ελευθερία, όπως... όχι, θέλω να πω και εγώ τις απόψεις μου, τόση ώρα ακούω τους πάντες. Αυτή η ελευθερία έχει να κάνει με την ευπρέπεια. Δεν νοείται ελευθερία χωρίς ευπρέπεια. Δεν μπορεί να λες Χατζηφώτη σε χοντρός και να παίζεις με το βασικό του μεταβολισμό, ούτε μπορείς να λες και το είτε τα υπόλοιπα. Αν θέλετε λοιπόν να είστε ελεύθεροι και να εντάξετε εμάς τους ανελεύθερους, και δηλώνω ανελεύθερος και δέσμιος πραγμάτων, μάθε μου την ευπρέπεια, μάθε μου την τρυφερότητα. Αυτή ήταν απόψη του αδελφού μου. Εγώ δεν είπα τίποτα στον κύριο Χατζηφώτη. Πάντως υπέκυψαν στον πειρασμό της τηλεόρασης. Υπέκυψαν στον πειρασμό. Ήρθαν να κοινοποιήσουν ιδέες. Τον οποίο έχει υποκύψει Πολάκης. Ναι. Ωραία. Ο αναμάρτητος πρώτος των ήθων Μαλέκων. Ναι, κύριε Βαλέκα. Να τα βάλω τα πράγματα στη θέση μου. Ο αναμάρτητος πρώτος των ήθων Μαλέκων. Ο αδελφός μου δεν εκφράζει ένα σύνολο ανθρώπων. Ο αδελφός μου δεν εκφράζει ένα σύνολο ανθρώπων. Εκφράζει τον εαυτό του. Και εγώ σε πολλά πράγματα δεν συμφωνώ με τον αδελφό μου. Να σου πω κάτι. Χωρίς πάθος και χωρίς κανένα φόβο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι μέσα από αυτά, και έχω μάθει, είχα φίλους. Και ρώτησα, από ενδιαφέρον ρώτησα. Ούτε από κουτσομπολιό, ούτε από περιέργεια. Στο γενικότερο ψάξιμο που έχουμε οι σημερινοί άνθρωποι. Έχω μάθει ότι όλες αυτές οι τελετές, εντός και εκτός εισαγωγικών, επειδή σε απελευθερώνουν, έχουν και τη σεξουαλική απελευθέρωση. Γίνονται αυτά τα ομαδικά, οι ομαδικοί έρωτες. Μου το αρνήθηκε ο αδερφός. Μετά, σαν κουβεντούλα, το πέταξε στον κύριο Χατζηφώτη. Έχετε κάνει ομαδικό έρωτα, θέλετε να σας πάμε. Λοιπόν, υπάρχουν στοιχεία τα οποία καλύψατε σήμερα, ή ο αδερφός σου ήταν κεντρικός ομιλητής, δεν δείχνει το πράγμα. Υπάρχει αυτό το ανάμεσα στη θρησκεία και ιδεολογία που ξεφεύγεις ανάλογα, για να μην σε πούν παραθρησκευτική οργάνωση ή. Υπάρχει δηλαδή, απ' τη μια βγαίνεις, είσαι προκλητικός, λες αυτά που θέλεις, και λέω προκλητικός γιατί φέρθηκε προκλητικά. Δηλαδή δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, εγώ όλους σας καλησπέρισα και σας καλωσόρισα σε αυτή την εκπομπή. Αλλά και η φυγή του είναι προκλητική για απέναντι στους τηλεθεατές και σε όλους, και πρώτα και κύρια, το σημαντικό, και δεν κάνω διδασκαλία, απέναντι στον εαυτό του. Mm-hmm. Γιατί ναι, αυτό το ξεχνάμε το απέναντι στον εαυτό του. Εγώ πιστεύω ότι ο αδελφός μου έχει και αυτός το δικό του τρόπο αντιμετώπισης της πραγματικότητας. Αυτό δεν πρέπει να το πάρουμε σαν μια θέση, σαν ένα δόγμα. Συμφωνείς ότι δεν έχει κατακτήσει ούτε την καθαρότητα της ψυχής του, ούτε την αγνότητα την οποία ήρθε και διαφήμισε. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Η φυγή του και όλη του συμπεριφορά ήταν δυσφήμιση αυτής της καθαρότητας και της χαράς και της ανεξικακίας. Ποια ανεξικακία? Βέλη είχε. Και ανάλογα με τις συμμαχίες, του φάνηκε ότι ο Γιώργος κάπου μπορούσε κάποιο να του καλύψει, δεν έβαλε. Ο κύριος Χατζηφώτης ήταν πιο άτεμπτος, πιο ντούρος, πιο Ροβεσπιέρος. Είδες πώς τα εκτιμάω. Τον βάρεσε κατά μέτωπο. Εγώ μου αρέσει να τα βλέπω τα πράγματα φυσικά. Έχει το δικαίωμά του να κάνει αυτό που νιώθει. Βέβαια, σίγουρα κάπου πρόσβαλε το κοινό. Και αυτό το καταλαβαίνω και το κατανοώ. Αλλά εγώ, ο σκοπός που ήρθα σε αυτή την εκπομπή ήταν να δείξω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να νιώσεις καλά, όπως το σιάτσου μασάζ, το ρέικι, βελονισμός, άλλες διάφορες θεραπείες. Και καλύτερη κοινωνία. Χωρίς αναγκαστικά να παίζω εγώ ότι είμαι ο Θεός. Δεν είναι ανάγκη να παίζω εγώ ότι είμαι ο Θεός. Εγώ μπορεί να μην είμαι ο Θεός, αλλά υπάρχουν κάποιες θεραπείες που και στον χριστιανισμό υπάρχουν παράλληλα πράγματα, αλλά υπάρχουν και σε άλλους χώρους. Και γιατί σου είναι και καλά να είναι στο χριστιανισμό, αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Και να μην πάρουμε και από έναν άλλο τρόπο. Από έναν άλλο χώρο. Μάλιστα. Τένια, θα ήθελα να κλείσει. Πότε άρχισες εσύ και ο αδελφός σου να ψάχνετε αυτού του είδους τις διαφορετικές ιδέες της πνευματικής απελευθέρωσης και του σώματος, όπως τις ονόμασες? Εγώ άρχισα πριν 10 χρόνια πρώτος και μετά γνώρισε μέσα από μένα. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? 29. Στα 19 σου. Ναι. Και ο αδελφός σου? Περίπου πριν 5-6 χρόνια, τώρα είναι 27, στα 22 του.
Παραδειγματιζόμενος από σένα. Ναι. Αλλά εγώ 27 χρόνια παντρεύτηκα. Δεν είναι τόσο παιδάκι που λέει ο κύριος. Είναι μια άλλη άποψη. Νταν, οι γονείς σου είπες ότι έχουν διαφοροποιηθεί πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά σέβονται τις απόψεις. Ο πατέρας μου έχει πάρει και αυτό άνοιας. Συγγνώμη. Έχει πάρει και ο πατέρας μου. Είναι άνοιας και ο πατέρας μου. Α, και ο παπάς σου. Ναι. Η μητέρα μου είναι διαφοροποιημένη και πάει καμιά φορά στην εκκλησία. Ο πατέρας με τη μάνα σου είναι χωρισμένη. Όχι, όχι, είναι μαζί. Ο μπαμπάς σου προϋπήρχε εσάς. Δηλαδή, όχι, πρώτος εγώ έγινα σανιάς. Ναι. Εσύ μίλησες και τον πατέρα, μίλησες και τον αδελφό. Πρώτα τον αδελφό μου και μετά ο πατέρας μου του άρεσε γιατί του έκανα μια θεραπεία ρέικι και βελτιώθηκε πολύ η μέση του γιατί δεν μπορούσε να δουλέψει. Δουλεύει εργολάβος. Και του άρεσε και εμπνεύστηκε επειδή τότε πρακτικό. Ο πατέρας μου του άρεσε τα πρακτικά, ας πούμε. Και λέει, και εμένα μου αρέσουν αυτά. Και έχει γενικά θετική άποψη. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι στην ηλικία αυτή που ήταν ο Νταν και ο αδελφός του, έχουμε πάρα πολλές φορές, Ανδρέα, τέτοιου είδους στάσεις. Πρέπει να πούμε ότι αυτό συναντιέται, Ανδρέα, όταν μέσα στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο που εκπροσωπεί η οικογένεια δεν υπάρχουν πολύ δυνατές δομές που να νιώθει ο έφηβος ότι μπορεί να κουμπίσει πάνω στην οικογένειά του, πάνω στον πατέρα του, πάνω στη μητέρα του, πάνω στο κοινωνικό σύνολο που εκπροσωπεί την οικογένειά του. Και αναγκαστικά ψάχνει να βρει αλλού το στήριγμά του. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι η εκπομπή μας είναι μια εκπομπή που μπαίνει μέσα στα πράγματα, αλλά και εκείνη και το δύσκολο θέλει διακριτικότητα, λεπτότητα. Και όταν βλέπουμε ότι κάποιοι φίλοι έχουν συμμετοχή, αλλά δεν τη θέλουν, δεν θέλουν αυτή την έκθεση, εμείς πρέπει εκεί να αποχωρούμε, να υποχωρούμε και να μην επιμένουμε. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτής της βιντεογραφημένης, όπως και κάθε εκπομπής που είναι βιντεογραφημένη, άκουσα τη μάνα η οποία είπε: δεν θέλω να βγω στον αέρα, ήξερα ότι όλο εκείνο το κομμάτι θα κοβόταν. Όμως αυτό το τηλεφώνημα έδειξε τα κατά συνθήκη ψεύδι, έδειξε, ήταν και κομβικό στοιχείο για να δούμε την πραγματική συμπεριφορά. Έτσι, για πρώτη και μοναδική φορά θα ζητήσω συγγνώμη από τη μάνα. Δυστυχώς, εάν βγει αυτό το τηλεφώνημα, δεν ερμηνεύεται η συμπεριφορά, καταργείται η εκπομπή και κάτι τέτοιο δεν το έχουμε σαν δυνατότητα. Εξάλλου το ζει το πρόβλημα και δεν νομίζω αυτό το τηλεφώνημα στον αέρα ότι το αλλάζει, το διαφοροποιεί. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν, θα μπει, το δηλώνω τώρα. Μακάρι να ξέρω σιάτσου έκανα, αλλά δεν το έμαθα. Το έμαθα πάνω στο σώμα μου να σε ξεκουράσω γιατί είπες ότι είσαι αγχωμένος. Όπως να είναι, εντάξει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που ήρθαν εδώ και όλους τους τηλεθεατές που επιτέλους βρεθήκαμε μαζί. Να είστε καλά.